Παγώνουν όλα τα συμβόλαια. Κλειστά τα συμβολιογραφικά γραφεία της Πάτρας, καθώς οι συμβολιογράφοι αντιδρούν σε νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Έχουμε μέχρι τις 12 του μηνός αποχή. Έχει εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ για να προχωρήσει στην έγκυση. Μέχρι 26 Γενάρη έχουμε την ετήσια τακτική γενική συνέλευσή μας. Οπότε πάλι και στη γενική συνέλευση θα το επανεξετάσουμε. Οι συμβολιογράφοι δεν αντιδρούν, όπως τονίζουν, στην υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων, αλλά ζητούν να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτουν με ασφάλεια για τις συναλλαγές του πολίτη και το δημόσιο. Το πρώτο θέμα είναι ο ένφια, το οποίο έρχεται από παλιά. Σε κάθε συμβόλαιο, δηλαδή, είτε αγοράζει κάποιος, είτε δωρίζει, είτε αποδέχεται κληρονομιά, είτε γονιός κάνει γονική παροχή, προσαρτάται υποχρεωτικά πιστοποιητικό, ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ένφια, κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικό, το οποίο αφορά την προηγούμενη πενταετία από το συμβόλαιο, δηλαδή αν κάνουμε συμβόλαιο το 19, από το 2014 πρέπει να πάρουμε πιστοποιητικό και για τα 5 έτη, ότι έχει πληρωθεί το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει πληρωθεί ένφια. Το πιστοποιητικό εξάγεται από το Ε9. Το Ε9 έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό του λάθη τα οποία χρειάζονται να διορθωθούν, αλλά στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων, βάσει το Ε9 μιλάω, υπάρχουν πάρα πολλά ασφάλματα και αδικίες. Είχαμε επισημάνει κατ' επανάληψη και έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο αυτά τα προβλήματα. Δεύτερο σοβαρό πρόβλημα, η πλασματική αξία των ακινήτων, των αποθηκών, των στάβλων, πρόχειρων κτισμάτων που υπολογίζεται η αξία τους ως επαγγελματική στέγη. Χτίσματα από ομούς πλήνθους, γνωστά, δηλαδή χτίσματα πολύ πρόκαιρα, με στέγη από τσίγκους ή ελενίτ, υπολογίζεται η αξία τους ως επαγγελματική στέγη. Άρθρο 36 του νόμου 46-46 του 19 γίνεται δυσμενέστερη η θέση τόσο των πολιτών όσο και ημών των συμβολογράφων. Είχαμε επισημάνει ότι δεν μπορεί να επιβάλλονται πρόστιμα στους συμβολογράφους όταν δεν υπάρχει απώλεια φόρου το δημόσιο. Αυτά τα έχουμε επισημάνει στην πολιτεία και έχουμε ζητήσει διορθώσεις και για τους πολίτες και για εμάς, μια και θεωρούμαστε συνεργάτες. Δεν μπορεί δηλαδή να μας επιβραβεύουν με πρόστιμα. Οι συμβολογράφοι ζητούν την αναστολή του νόμου και την έναρξη διαλόγου με το αρμόδιο Υπουργείο. Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ότι από 1η-1η του έτους ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών και δωρεών. Για να γίνω κατανοητή, όταν κάποιος αγοράζει ένα ακίνητο ή δίνει στο παιδί του ή δωρίζει ένα ακίνητο ή αποδέχεται την κληρονομιά, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου μεταβίβασης στην αντίστοιχη δήλωση στη ΔΟΗ. Μαζί με τα αρχεία του εορτισμού της αντικειμενικής αξίας, η ΔΟΗ να τα ελέγξει, να δώσει αντίγραφο της δήλωσης και να συνταχθεί το συμβόλαιο. Η διαδικασία αυτή, με βάση το συγκεκριμένο νόμο, θα γίνεται ηλεκτρονικά. Εμείς ως επιστημονικός κλάδος έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και ευχέρεια στις νέες τεχνολογίες. Δεν είναι και το πρόβλημά μας, το έχουμε αποδείξει δηλαδή και έχουμε ανταποκριθεί σε όλες τις σχετικές προκλήσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα όπως έχει φτιαχτεί θέλει επανασχεδιασμό, συνδέεται με το Ε9 και όπως προανέφερα, ήδη το Ε9 έχει προβλήματα, εν ολίγης δεν έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός. Αυτό το συγκεκριμένο σύστημα θα έπρεπε να είναι ένα βαρύ σύστημα, ένα σύστημα που θα έχει ψηφιοποιημένους τους χάρτες του αντικειμενικού, να μην υποχρεώνεται ο συμβολιογράφος να βρίσκει τη φορολογητέα αξία του ακινήτου. Αυτό είναι δουλειά της φορολογικής διοίκησης. Παράλληλα, εκτός από αυτή την ηλεκτρονική υποβολή, ταυτόχρονα έχουμε υποχρέωση να πηγαίνουμε με φυσικό τρόπο, πάλι χαρτιά δηλαδή, στην εφορία, μέσα σε 15 μέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου. Συντρέχουν δηλαδή και τα δύο συστήματα. Άρα δεν υπάρχει η έννοια της ηλεκτρονικής υποβολής.